Τι κατάσταση είναι αυτή. Πώς το μας σημαίνεις εδώ μέσα. Μα πώς είσαι εξτραβιά. Και αν δεν είσαι μεθυσμένος. Αν δεν είσαι μεθυσμένος, θα σου είχα ρίξει ένα στυποπαλάμιδο να δεις τον ουρανό σκοτίνι. Μα ξέρεις πώς είσαι στρατηγά μου. Μιλάμε για μεγάλη ρεμούλα! Δεν ξέρω πρέπει να σε πετάξω εγώ ίδια! Τι μασούτες οι ζούρες! Άντρο χάρη, θα σου δείξω εγώ, ρε! Εγώ ίδια, στρατηγάκο μου! Πάσου μια γυναίκα! Να σταθώ, τι να σταθώ! Να ακούσω τις αηδίες ενός μεθυσμένου που τρύπωσε τέτοια ώρα στην κρεβατοκάμαρα μου! Αποβλακώθηκες όλο! Λία, σε παρακαλώ! Ξέρω εγώ τι κάνω! Ξέρω τι κάνει, ξέρω δεν έβεις εσύ! Ζούτες! Όταν με πετάξει έξω, ή άμα με πετάξει έξω, τότε και εγώ θα πάω κάτω από τα παράθυρά σας και θα φωνάζω. Κάτω οι κλέφτες! Κάτω να παθείτε! Φωνάζεις! Βρε παλιάφουλε, δεν καταλαβαίνεις επιτέλους που βρίσκεσαι. Εγώ πώς δεν καταλαβαίνω, εσείς καταλαβαίνετε. Έχω να λέω εδώ πέρα, κλέψες και κλέψες. Θέλετε να τα πω εδώ πέρα ή να κατέβω κάτω στον δρόμο. Εδώ, εμπρός, πες τα με δύο λόγια. Με δύο λόγια, αν δεν λέγονται στρατηγέ μου με δύο λόγια. Μέχρι το πρωί έχω να λέω. Για σπριάξουμε μερικοί εδώ μέσα. Τον βλέπεις, θαύμασέ τον, καμάρωσέ τον. Βάλ τον και στο κρεβάτι σου να κοιμηθεί ακόμα. Πέφτουμε στρατηγάκο μου, πέφτουμε. Έμα, αυτό πια δεν είναι ανήκουστο. Είναι να τρελαίνεται να είσαι εδώ μέσα. Λία μου, γιατί εκνευρίζεσαι τόσο. Εγώ εκνευρίζομαι. Εγώ είμαι ψυχραιμόντα. Δεν μπορώ να δέχομαι όμως ένα μεθυσμένο τέτοια ώρα και να ακούω τέτοιες πλακίες που πρέπει να το κάμαρα. Δεν θα το δει, ας πούμε. Να τόσο. Αφού, όχι, κάτσε εδώ. Καλά, στρατηγέ μου. Προσπέρισε. Κάθεσε να τον ακούσει. Αντί να τον πάρεις, να του δώσεις ένα γερό ξύλο και να τον πετάξεις έξω με τις κλωτσιές, κάθεσαι και ξεφελίζεις και την τιμή σου και την υπόλοιψή σου. Μην την ακούς, μην την ακούς. Ξέρει ο στρατηγάκος τι κάνει. Μπράβο, στρατηγάκο μου, μπράβο. Κάσε με. Μην την ακούς σου λέω, μην την ακούς. Ξέρεις γιατί τα λέει αυτά. Τα λέει γιατί αυτή η καταχραστής είναι ο αδερφός της. Ο Αντώνης. Ναι, μάλιστα, τ' άκουσες. Σουτ λοιπόν, σουτ. Όχι. Αυτό ξεπερνάει και τα όρια. Αντί να υποστηρίξεις τον αδελφό μου, κάθεσαι και ακούς τις βλακίες αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ πάω να τον ξυπνήσω, να έρθει ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Λία! 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 Έχουν να γίνουν εδώ πέρα πράγματα. Ωραία πράγματα. Μόνο που δεν με αφήνουν να ξαπλώσω. Και δεν ξαπλώνω μόνο. Ρε, ρε Παρίτσι, σήκω. Λοιπόν, θα σας πάσω στο ξύλο. Θα πας τόσο ξύλο που θα το θυμάσαι για όλη τη ζωή. Ακούς, θα σε τσακίσω. Εμένα τσακίσεις στρατηγάκο μου, εμένα. Τον αξιότιμο κύριο Κουλιάδο σου να παρατσακίσεις. Που έχει κατακλέψει και ρημάξει τον οργανισμό. Ρε αθερόφοβε, πώς το ονομάσαι το λες αυτό, για πες μου. Εγώ το λέω, εγώ το λέω στρατηγέ μου τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω, τα βιβλία το λένε στρατηγέ μου. Και προκύπτουν από τα βιβλία κατά χρήσης. Κλεψές και κλεψές, ως τον οργανισμό γίνεται ο κλέψας του κλέψατος, το κλέψατη, το κλέψατα, ο πελοκλέφταρη και πανοκλέφταρα.
Μη φωνάζεις τουλάχιστον. Φωνάζω, φωνάζω, συγγνώμη, στρατηγέ μου, συγγνώμη. Αλλά ξεκίνησες. Αλλά στρατηγέ μου, δώσε το κορόιδο, δώσε το κορόιδο, είσαι πώς το πήγατε έτσι. Στρατηγέ μου, έτσι αλλά μα γιατί στρατηγάκο μου. Ναι, με στρατηγάκο μου. Πού να σε λέω, Σολωνά. Ούτε με Σολωνά. Και τότε να σε λέω Σολωνάκι μου. Δώσ' μου υπομονή, δεν τον αντέχω. Θα το σκοτώσω απόψε. Βρε, δεν μπορείς να μου μιλάτε σε βαθμό. Μα είσαι τώρα ζήτη σε βαθμό, έτσι όπως είσαι. Σε έχουν κάνει λογοδίτες παράλια, σε έχουν κάνει. Μέσο, το χτύλο. Εννέα ποτηράκια στρατηγέ μου, δεν πρόλαβα να πιω το 10ο. Αλλά όμως είμαι μια χαρά, τα καταφέρνω μια χαρά και φωνάζω μια χαρά. Κάτω οι κλέφτες! Καλώς μη φωνάς! Κάτω οι λεποδίτες! Είσαι στον κόσμο! Γιατί κοιμούνται, τι ώρα είναι στρατηγά μου? Τι ώρα είναι? Δύο! Δύο! Τι, το μεσημέρι? Ποιο μεσημέρι, βρε ηλίθιε, μεσάνυχτα, κοιμούνται οι άνθρωποι. Τότε να ξυπνήσουνε, στρατηγά μου, να ξυπνήσουμε και να ξυπνήσεις και εσύ, γιατί κοιμάσαι ο Λόρτος, κοιμάσαι, στρατηγά μου. Βρε, σε ποιο μιλάς, βρε, ξέρεις σε ποιο μιλάς, Εγώ δεν ξέρω σε ποιο μιλάω, στρατηγά μου. Εγώ μιλάω στο λευκό και δοξασμένο και τίμιο, στρατηγά μου. Εγώ, στρατηγά μου, δεν ξεχνάω αυτά που έχεις κάνει για μένα. Εγώ σ' αγαπάω από τα βάθη της καρδιάς μου, στρατηγάκο μου. Σ' αγαπάω πιο πολύ και από τη μάνα μου. Ας σε μένα σε φιλήσω, στρατηγάκο μου. Πες την γέλα. Γιατί δεν με αγαπάς, στρατηγάκο μου. Κάτσε πέρα. Εμπρός. Πες. Τι βρεις. Τι ανακάλυψε μου πια. Χρειάστα όμως και λέει. Καταχρήσεις. Καταχρήσεις. Λεπτομέρειες. Πολλά πράγματα, στρατηγέ μου, κατακρίσει. Το ξύπνησα. Τώρα σε λίγο έρχεται. Όχι, κουμποδίτε, παιδιά, έρχεται. Του είπες τι συμβαίνει εδώ. Και βέβαια, τρίμα. Και τι έγινε, χάρηκε, χάρηκε. Τόσο που αμέσως κάλεσε την αστυνομία. Την αστυνομία. Και γιατί. Δεν ξέρω, Σόνο. Λέει πράγματα που ούτε τα καταλαβαίνω, ούτε τα φανταζόμουν. Σε παρακαλώ όμως από εδώ και πέρα, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να περάσετε έξω από την κρεβατοκάμαρά μου. Γιατί επιτέλους είναι 3 η ώρα. Θέλω να κοιμηθώ. Νιστάζω. Νιστάζεις. Νιστάζω. Άντε έξω. Καλησπέρα. Τι είναι αυτά, βρε. Τι είναι αυτά. Ποιος σε μέτρησε και σε έστειλε εδώ μέσα τέτοια ώρα. Κανένας. Μόνος μου μέτρησε. Μόνος μου. Είτε εννέα από την άκρη. Το ξέρεις ότι όλη νύχτα σε ψάχνει η αστυνομία. Πού ήσουν και δεν σε βρήκε. Η αστυνομία. Εμένα. Γελάς. Γέλα γιατί δεν σου μένει πολλή ώρα. Εγώ ο ίδιος τηλεφώνησα και όπου να έρχονται να σε μαζέψουν. Κατάσκοπε! Προδότη! Τι λες, Αντώνη, μου προδότης, τι αυτά που λέει. Κατάσκοπος. Τι είναι αυτά που λες, Αντώνη. Απορείς, Σόλωνε, απορείς. Μα δεν κατάλαβες λοιπόν τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη γελία ιστορία. Και τι σκοπό έχει αυτός, ο ύπουλος. Βαλτός είναι. Όργανος πείρας προδοτών που εργάζεται στα σκοτεινά και προσπαθούν με κάθε μέσο, με κάθε ατιμία να μολύνουν και να κατασφυλώσουν όλους τους τίμιους ανθρώπους που αγωνίζονται και μοχθούν για τη σωτηρία της πατρίδος και του καθεστώτος. Συγγνώμη, για μένα τα λέει αυτά τα στρατηγά μου τώρα. Ναι, βρε, για σένα, γιατί σε παρακολουθώ την πρώτη στιγμή με το σατανικό εκείνο σχέδιο του πορτοφολιού που δείχνει όλη την καταχθόνια μαεστρία των ανθρώπων που σε χώσαν μες στον οργανισμό για να κάνει κατασκοπία. Εγώ. Εσύ. Αυτός. Κρασάκι, μωρέ. Κρασάκι, τι λίγο κρασάκι, δεν έχετε εδώ πέρα λίγο κρασάκι. Αυτός, ναι, αυτός. Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι το πορτοφόλι δεν το βρήκε ο ίδιος όπως ισχυρίστηκε και σε κατασυγκίνησε με τη δίθεν τιμιότητά του. Το πορτοφόλι σου το έκλεψε ένας ειδικός της πείρας. Μάλιστα, σου το έκλεψε και το έδωσε σε αυτόν εδώ. Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη σου, όπως και την κέρδισε. Και τρύπωσε με στον οργανισμό για να κάνει κατασκοπία κάτω από την υψηλή σου προστασία και τη βοήθειά σου. Άλλο φαγητό. Τι είναι αυτά που ακούω.
Διαμαρτύρομαι, στρατηγέ μου! Να διαμαρτύρεσαι! Και να διαμαρτυρηθείς τώρα και σε λίγο που θα έρθει η αστυνομία να σε μαζέψει. Και να σε πάει στο τμήμα και θα αναγκαστείς να ομολογήσεις όλη την εγκληματική σου δράση. Και όχι μόνο τη δικιά σου, αλλά και τους συνεργάτες σου. Και έτσι θα δεις ότι σε μένα και μερικούς άλλους τίμιους πατριώτες που σας ξέρουνε, δεν φτάνουν οι ταπεινές σας σύγκρισεις και οι συκοφαντίες σας. Ούτε υδρώνει το αυτί μας από τα σκοτεινά σας σχέδια. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι να θυσιάσουμε ακόμα και την ίδια μας τη ζωή για την προστασία της πατρίδος και του καθεστώτος. Τέτοια νέδια δεν έχω ξανά. Κρασάκι μου, ρε. Κρασί μου, λίγο κρασάκι. Κυρία, ήρθαν δύο αστυνομικοί. Σ' όλο δεν πιστεύω να αφήσει τους αστυνομικούς να προσθέτουν το καμαρά μου. Όχι. Αυτό δεν γίνεται. Και εσύ, έξω από εδώ. Έξω, προδότη. Και τα βιβλία που σε βγάζουν καταχραστή. Δεν υπάρχουν βιβλία. Τα κλέψαν απόψε οι άνθρωποι μου από το σπίτι. Τι λες, βρε. Μέχρι εκεί έφτασε η δουλειά σου. Μπα, τι είδος είναι αυτό, Λία. Τι είδος είναι αυτό. Θα τα πω όλα. Σόλον! Κάσε! Σόλον! Τι θα πεις δηλαδή. Ξεκινάς ότι εσύ με βοήθησες. Εσύ δεν πήρωσες πρώτη. Α, έτσι. Έτσι και χειρότερα. Σόλον! Τι έχεις, Λία. Τι φωνάζεις. Τι έχω. Θέλω να κοιμηθώ! Νηστώ!